Αφιελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι σαρώνουν την Κρήτη και σε συνδυασμό με τη βροχόπτωση που εντάθηκε από τις μεσημεριανές ώρες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Ο καιρός με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς εντάσεις που αγγίζουν τα 9 και στο Αιγαίο τα 10 μποφόρ. Είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή απαγορευτικό απόπλου σε όλα τα δρομολογημένα πλοία από το λιμένα του Ηρακλείου προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τα ξημερώματα και ενώ παροδικά υπήρξε άρση απαγορευτικού που επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα χθεσινά ακτοφλοϊκά δρομολόγια, η ένταση των ανέμων εντάθηκε με συνέπεια κατά τόπου στα πελάγη να φτάνει και τα 10 μποφόρ. Με μεγάλη δυσκολία και τη βοήθεια ρημουλκών κατάφερε να δέσει στο λιμάνι του Ηρακλείου σε διαφορετικό χώρο το πλοίο της ΑΝΕΚ, το οποίο στην προσπάθειά του να προσεγγίσει στον προβλήτα παρασυρώταν από τους ανέμους. Οι εκατοντάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν προσωρινά καθώς η αποβίβασή τους ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και με την άφιξη του πλοίου των Μινωικών, που χρειάστηκε επίσης συνδρομή ρημουλκού για την ασφαλή του πρόσδεση. Υπήρξε δυσχέρεια λόγω των θυελωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή εντάσσεως 9 μποφόρ, με ανατολικές κατευθύνσεις, όπου υπενθυμίζω ότι το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ευάλωτο στους ανέμους τους ανατολικούς. Απαιτήθηκε η συνδρομή από ρημουλκό λιμένος για να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι το πλοίο και απαιτήθηκε επίσης και η αλλαγή της θέσης πρόσδεσης πέραν της καθιερωμένης. Την ίδια ώρα οι ρηπές του ανέμου που έφταναν τους 40 κόμβους ματέωσαν την προσπάθεια προσγείωσης για 2 πτήσεις εσωτερικού και 1 τσάρτερ που κατευθύνθηκαν τελικά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αντίστοιχα ματαιώθηκαν οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Ιράκ με τα ίδια αεροσκάφη. Δεν είναι πάντα ισχυρός. Γι' αυτό μπορεί να δείτε καμιά φορά ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί και το επόμενο να μην μπορεί να προσγειωθεί. Είναι θέμα στιγμιαίου ανέμου την ώρα που προσπαθεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να εξασφαλίζουμε όλοι μας την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών. Οι 40 κόμβοι είναι, μιλάμε για 8-9 μποφόρ. Στα 8-9 μποφόρ, σε συνάρτηση πάλι με τη διεύθυνση του ανέμου, μπορεί να είναι απαγορευτικό για να έρθει ένα αεροπλάνο εδώ. Αυτό προκάλεσε αλυσιδωτά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των επιβατών που ολοκλήρωσαν την κρουαζιέρα τους με το πλοίο ΑΙΝΤΑ, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, αποβιβάζοντας 2.000 κυρίως Γερμανούς τουρίστες, ενώ αναμένει την επιβίβαση άλλων 2.000 τουριστών που φτάνουν στο Ηράκλειο με τις πτήσεις τσάρτερ. Διότι οι άλλοι τις πτήσεις που πήγε Αθήνα έχουν μείνει εδώ πέρα, τους έχουν πάει στο ξενοδοχείο φυσικά. Να δούνε πώς θα τους γυρίσουν πίσω στη Γερμανία, γιατί έχει τελειώσει η κρουαζιέρα του. Είναι όλος ο μηχανισμός και των Δήμων και της Περιφέρειας η απόλυτη ετοιμότητα, αλλά και οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία, οι πάντες. Ευχόμαστε να εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά να συστήσουμε στους πολίτες και να προσέχουν. Έχουμε κάποια έντονη βροχόπτωση στην ενδοχώρα του νομού, συγκεκριμένα προς την πλευρά του Αργαλοχωρίου. Κάτι το ιδιαίτερο δεν έχει παρουσιάσει ο νομός μας. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα και το προσωπικό και τα οχήματα και τα μηχανήματα για οτιδήποτε παρουσιαστεί.